θέλουμε να πούμε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο συμβαίνει και στο χώρο το δικό σας δεν είναι ένας κεραυνός εν εθρία. Δηλαδή, τι φαίνεται, και θέλουμε να μεταφέρουμε και μια πείρα και από το δικό μας το χώρο. Ξέρετε πολύ καλά ότι και εμείς βρισκόμαστε τους τελευταίους μήνες σε μια αγωνιστική έξαρση. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συνέχεια από την 7ήμερη απεργία που κάναμε το προηγούμενο διάστημα τον Οκτώβρη μέσα στο λιμάνι του Πειραιά, με αφορμή και το θάνατο του συναδέλφου μας, που λόγω των μέτρων ασφαλείας που δεν υπήρχαν τον έκοψε γερανογέφυρα στη μέση, το γεγονότος ότι δεν έχουμε συλλογική σύμβαση εργασίας, το γεγονός ότι έχουμε εξαιρεθεί και δεν εφαρμόζεται νομοθεσία για να είμαστε βαρέα και ανθυγιεινά. Τι θέλω να πω, πρέπει να κατανοήσουμε εδώ πέρα ένα πράγμα, σαν εργαζόμενοι, ακόμα και αν είμαστε από διαφορετικούς κλάδους, ότι ο αντίπαλός μας είναι κοινός. Και αυτό είναι η εκάστοτε κυβέρνηση η οποία εφαρμόζει αυτή την πολιτική που μας έχει φτάσει αυτή τη στιγμή, μετά από μια εβδομάδα αφού θα πληρωθούμε, να μην έχουμε ένα ευρώ στη τσέπη μας. Μας έχει κάνει να μην έχουμε σταθερή και μόνιμη δουλειά, ενώ υπάρχουν όλες οι δυνατότητες. Είναι το γεγονός ότι απαξιώνουν τη δύναμή μας και τον κόπο μας. Και αυτή τη στιγμή ο δεύτερος παίχτης που είναι απέναντί μας είναι η ίδια η Κόσκο, η οποία για να βγατίζει όλα αυτά τα κέρδη στις πλάτες της δικές μας, τι κάνει, κλείνει την Κόσκο, το κομμάτι της ναυπηγοεπισκευής, έχει εμάς εδώ πέρα με ελαστικές μορφές απασχόλησης, γενικά τα θέλουν μονάζιγα δικά τους. Εδώ πέρα λοιπόν είναι υπόθεση όλων μας, πώς το επόμενο διάστημα και με αφετηρία και τη σημερινή η απεργία την οποία κάνει και είναι επιτυχημένη, θα περπατήσουμε με ένα κοινό συντονισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτός ο αγώνας, αυτές οι αιστείες που υπάρχουν σε διάφορους χώρους δουλειάς, όπως είναι το λιμάνι, όπως είναι η ζώνη, όπως είναι οι ναυτεργάτες, η Λάρκο, τα πετρέλαια Καβάλας, αυτό το πράγμα να ενοποιηθεί, συνάδελφοι. Δεν μπορούμε να πηγαίνει ο καθένας μοναχός του. Αλλιώς βαράς με το δάχτυλο, αλλιώς βαράς με ολόκληρη την πουνιά. Εδώ πέρα πρέπει να επικεντρωθούμε. Ο κάθε χώρος έχει τα προβλήματά του, όμως η αιτία είναι κοινή για όλους. Σε αυτή την κατεύθυνση, το Σάββατο γίνεται ένα μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Όπως είπε ο Άκης, συγκέντρωση 11 ώρα στην Ομόνοια. Πρέπει εδώ πέρα οι δικοί μας οι χώροι, που έχουν χτυπηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, να είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα δώσουν μαζικό παρόν. Πρέπει στις 26 του μήνα οι εργαζόμενοι στη ζώνη, οι εργαζόμενοι στο λιμάνι, οι ναυτεργάτες, να πλημμυρίσουν το Σύνταγμα. Ένα αυτό. Δεύτερο, εμείς λέμε και έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία στο σωματείο, ότι 9.30 ώρα το πρωί εδώ στην πλατεία Καραϊσκάκη οι εργαζόμενοι από τους δικούς μας τους κλάδους να συγκεντρωθούν εδώ με τις μηχανές, με τα αυτοκίνητα και να ανέβουμε απάνω όλοι μαζί. Γιατί έχει άλλη βαρύτητα αυτή τη στιγμή, αυτή την επίθεση την οποία δεχόμαστε από όλες τις μπάτες, να την απαντήσουμε κι εμείς ενωμένοι και όχι ο καθένας μόνος του. Και το λέω γιατί. Γιατί προερχόμαστε και εμείς στο χώρο μας από μια απεργία στις 7 του Φλεβάρη, που απέναντί μας τους βρήκαμε όλους μαζί ενωμένους. Πήγαμε να κάνουμε απεργία και κάνοντας χρήση του νόμου Χατζηδάκη βρήκαμε 15 δημιουργίες των ΜΑΤ, αύρες, ειδικές δυνάμεις του λιμενικού, λιμενικούς, μια κατάσταση τέτοια. Όμως το γεγονός ότι ήμασταν μια γροθιά γύρω από τα δικά μας αιτήματα, οι εργαζόμενοι με μπροστάρι το σωματείο τους, με ανοιχτή την πύλη, δεν μπήκαν εργαζόμενοι για δουλειά. Κοιτάνε και μας χτυπάνε και σχεδιάζουν πως θα μας χτυπήσουν ενωμένοι όλοι μαζί. Η κυβέρνηση, οι κατασταλτικοί μηχανισμοί, η δικαιοσύνη τους, τα πάντα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία έχουν στα χέρια τους. Έτσι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Αυτό θέλω να πω. Θα πάμε σήμερα εκεί πέρα. Υπάρχει συνέχεια το επόμενο διάστημα και πρέπει εδώ πέρα να δούμε πώς θα έχουμε μια κοινή περπατησιά για τα προβλήματα τα οποία, όπως είπα και πριν, έχουν ακριβώς την ίδια αιτία. Προχωράμε, θα τα καταφέρουμε, καλή συνέχεια και είμαστε εδώ πέρα σε καθημερινή επαφή για να δούμε πώς θα αντεπιτεθούμε σε αυτήν την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι.